Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα καλησπερίσω με μεγάλη χαρά μια γυναίκα που θαυμάζω, θα μου επιτραπεί να το πω έτσι. Είναι η Ντίνα Τριανταφύλου, είναι η εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Παιδιών με Ενοπλασματική Ασθένεια Φλόγα στη Μαγνησία. Καλησπέρα, κυρία Τριανταφύλου. Καλησπέρα σας, κυρία μου. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο να μιλάμε στο πληθυντικό. Θέλετε να το αφήσουμε να μιλήσουμε στον ενικό για να κάνουμε μια καλύτερη συζήτηση, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Σίγουρο είναι αυτό. Ωραία, δεν πρόκειται να κρατήσω μαζί λοιπόν, σου τους τύπους, πέρα ότι σε θαυμάζω. Σε αγαπώ πολλά χρόνια. Αμοιβαία τα αισθήματα. Όντας έχοντας την ηλικία του κοριτσιού μου, οπότε δεν γίνονται οι τύποι να κρατηθούν μεταξύ μας. Να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι η αφορμή της σημερινής μας συνάντησης είναι για το φιλανθρωπικό γκαλά της Φλόγας που γίνεται κάθε χρόνο και θα μιλήσουμε στο τέλος για αυτό, Ντίνα. Και θέλω όμως πρώτα να ενημερώσουμε τους τηλεθεατές μας για το τι είναι αυτός ο σύλλογος. Να τα πούμε για άλλη μια φορά για όσους δεν γνωρίζουν και δυστυχώς είναι αρκετοί ακόμα που δεν ξέρουν, Ντίνα, το τι είναι η Φλόγα και πώς μπορούν να βοηθηθούν από αυτό το σύλλογο. Ας το πούμε λοιπόν για εκατομμυριωστή φορά, τουλάχιστον για μένα, έτσι. 36 χρόνια Φλόγας, 40 χρόνια φέτος από την ίδρυση της Φλόγας, σύλλογος γονιών παιδιών που έτυχε να αρρωστήσουν με καρκίνο. Βάσει καταστατικού λοιπόν, εκλεγμένα μέλη, μόνο διοίκηση, ευθύνες, αρμοδιότητες, είναι μόνο γονιών παιδιών. Ούτε καν των ίδιων παιδιών μας, τα οποία σήμερα είναι και ενήλικα και 30 και 40 χρονών, αλλά είναι σύλλογος γονιών παιδιών με καρκίνο. Ιδρύθηκε τότε, πριν 4 δεκαετίες και κάπου εκεί τους συναντώ κι εγώ, ιδρύθηκε περισσότερο για να είναι μια μεγάλη αγκαλιά μεταξύ μας, όπου να μπορούμε πραγματικά να βρίσκουμε έναν νόμο να κλάψουμε. Γιατί το πρώτο που είχαμε ανάγκη, το πρώτο που δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε ήταν το κλάμα. Οπότε στην αφιλόξενη Αθήνα, στα νοσοκομεία εκεί παιδών Αθηνών, όπου παίζονται μέσα στα παιδογκολογικά μεγάλα δράματα όταν μια διάγνωση δοθεί από τους γιατρούς, το πρώτο που έχουμε ανάγκη είναι μια αγκαλιά και ένα νόμο για να κλάψουμε. Από εκεί και μετά το προχωρήσαμε μέχρι σήμερα, το πλατιάσαμε πάρα πολύ, να υποκαταστήσουμε την πολιτεία, τη δημόσια υγεία και να γεμίζουμε τα νοσοκομεία με ιατρικούς εξοπλισμούς, με ό,τι έχει ανάγκη το παιδί με καρκίνο για να μπορεί να καταφέρει γρήγορα να κερδίσει τη ζωή και την υγεία του και φυσικά να είναι και αυτός ο εξοπλισμός και χρήσιμο και για άλλα παιδάκια, για άλλες διαγνώσεις, για άλλες ιστορίες. Θέλω να το συζητήσουμε λίγο πιο αναλυτικά αυτό το συγκεκριμένο βήμα. Δηλαδή, ένας γονιός μαθαίνει από τον γιατρό που παρακολουθεί το παιδί του ότι πάσχει από αυτή την νόσο και πρέπει να κάνει κάποιες κινήσεις. Το πρώτο πράγμα, φαντάζομαι, που αισθάνονται είναι πελαγώνουν. Δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν, τι να κάνουν, από πού να πιαστούν, όπως είπες και εσύ νωρίτερα. Η Φλόγα, πέρα από ψυχολογική στήριξη, τι άλλο μπορεί να του προσφέρει, πώς μπορείτε να τους προσφέρετε μια βοήθεια και ποια είναι αυτή? Κοίταξε να δεις, σίγουρα όταν θα ακούσει από εκείνα τα χρόνια μέχρι και σήμερα που μιλάμε, που έχουν αλλάξει θεαματικά και η πρόγνωση, η ίαση δεν είναι το ίδιο που ήταν πριν από 3 δεκαετίες, 1:3. Σήμερα είναι σχεδόν 5:5. Έχει μετατραπεί ο καρκίνος παιδικής ηλικίας σε χρόνιο νόσημα, που αυτό σημαίνει ότι κερδίζουμε χρόνο, περιμένουμε ακόμα πιο καινούργια φάρμακα βελτιωμένα που συνεχώς γίνονται, όμως το άκουσμα της διάγνωσης που εμπεριέχει την απειλή κατά τη ζωή, στο ενδυνάμει θανατηφόρο και η αντίδραση του γονιού παραμένει τελικά η ίδια όσες δεκαετίες και να περνούν. Ο γονιός νιώθει τον κεραυνό ενεθρία στο κεφάλι του παιδιού του, στο σπιτικό του ολόκληρο. Ο γονιός νιώθει άκυρο σαν γονιός προστάτης και δεν μπορεί να παραμένει ένας γονιός θεατής στο δράμα, στην ταλαιπώρια από το κορμάκι του παιδιού τους, όλο αυτό το διαδικαστικό που είναι χρονοβόρο, πολύ επώδυνο όλα αυτά. Άρα λοιπόν και σήμερα ο γονιός θα αντιδράσει το ίδιο.
Από εκεί και πέρα, όπως σου είπα πριν, επειδή σήμερα πια τα καταφέρνουν σχεδόν 5 στα 5, όλοι αγκαλιάζουμε εκείνη την ώρα, είτε η διάγνωση της στην οικογένεια έγινε μέσα στα παιδαγωγικά τμήματα, είτε μετά αναγκαστικά θα μεταφερθεί δίπλα στους ξενώνες στα διαμερίσματα. Γιατί και όπως βλέπουμε και στις εικόνες μας εδώ, είναι από τους ξενώνες στην Αθήνα, σωστά? Ναι, δηλαδή, ακριβώς, όπου είναι σε απόσταση αναπνοής από τα δύο παιδών Αθηνών, όπου και το Ελπίδα, το νοσοκομείο Ελπίδα, που είναι στον ίδιο αύλιο χώρο, και ακριβώς ούτε στα 50 μέτρα από όπου είναι οι δύο κεντρικοί ξενώνες της Φλόγας, όπου έχουν δυναμική φιλοξενίας 65 οικογενειών, παιδιών, οικογενειών, και από την άλλη πλευρά είναι και ο ξενώνας της Ελπίδας με άλλα 24 μικρά διαμερίσματα. Θα κάνω την ερώτηση που σκέφτεται ο τηλεθεατής ή αυτός που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν κριτήρια για να μπορέσετε να τους βοηθήσετε αυτούς τους ανθρώπους για να μείνουν σε αυτούς τους ξενώνες? Όχι, δεν υπάρχουν κριτήρια, γιατί για να μείνει στους ξενώνες ένας γονιός σημαίνει ότι δεν είναι από την Αθήνα, άρα είναι από όποια περιφέρεια της Ελλάδας, από νησί, ακόμα και αν είναι και όμορος νομός με την Αττική, δεν έχει σημασία, θα μπει εκεί, θα παραμείνει. Όταν θα χρειαστεί για άλλες νοσηλίες 2 ημερών, 5 ημερών, θα τηλεφωνήσει, και έτσι υπάρχει ένα καλό έτσι οργανόγραμμα που να μπορούν όλα τα παιδιά να εξυπηρετούνται στα διαμερισματάκια τους. Οπότε δεν υπάρχει κανένα κριτήριο, τίποτα. Πολύ ωραία. Μας είπες τι μπορείτε να κάνετε εσείς. Θέλω να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς προς τα εσάς. Ποιοι είναι οι τρόποι που μπορούμε να βοηθήσουμε τη Φλόγα? Είμαι βέβαιη εκ του αποτελέσματος ότι το τεράστιο πραγματικά έργο της Φλόγας που συντελέστηκε τόσα χρόνια και πραγματικά είναι κορυφή, έχει γίνει από όλους εσάς. Οπότε νομίζω ότι ξέρατε και ξέρουν οι συνάνθρωποι μας, οι συμπολίτες μας, ξέρουν από την καρδιά τους να, τι προσφέρουν, τι θέλουν να δώσουν τη Φλόγα. Αυτό η ερώτηση θα πρέπει να γίνει λίγο διαφορετικά. Εμείς που είμαστε Φλόγα, που πρέπει να κάνουμε σωστή, νοικοκυρεμένη διαχείριση, έτσι τσιγκούνικη, σφιχτή, ούτως ώστε να φτάνουμε εκεί πέρα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν το ξέρετε τι να κάνετε. Εμείς συνέχεια καλούμε και λέμε, κάνουμε αυτό το όμορφο, την εκδηλωσούλα. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτό, γιατί πάμε, είναι πάμε. Να κλείσουμε πολύ όμορφα. Την Τετάρτη λοιπόν, 29, έχουμε και την αφίσα, αν μπορούν οι συνάδελφοι να μας τη δείξουν, 29 Ιουλίου, μεθαύριο λοιπόν, Ντίνα, στις 8.30 στον κήπο του Ξενία. Είναι υπέροχα εκεί, μόνο αυτό έχω να πω. Δροσιά. Η Ντίνα μας καλωσορίζει και μας αγκαλιάζει κάθε χρόνο. Ο δικός μας ο Τύρης Πολύζος θα παρουσιάσει την εκδήλωση. Πάντα, έτσι. Ωραία. Πιστός όλα αυτά τα 16 χρόνια νομίζω είναι σε σειρά ετών. Να είμαστε καλά λοιπόν κάθε χρόνος που περνάει. Είναι σημαντικό, είναι ευλογία να μεγαλώνουμε, να είμαστε καλά, να μπορούμε αυτό να το καταφέρνουμε. Αυτό το πολύ ωραίο δρόμενο στον κήπο του Ξενία. Τι θα δούμε, Ντίνα, εκείνη τη βραδιά? Έχεις λεπτομέρειες να μας δώσεις, να μας αποκαλύψεις? Σίγουρα, αν έχει ένα ωραίο, όχι έναν καύσωνα θα έλεγα. Να έχει λίγο δροσούλα. Έχει λίγο δροσούλα που το διασφαλίζει ο κήπος, δίπλα η θάλασσα. Άρα έχουμε ένα πολύ ωραίο ιδυλιακό περιβάλλον. Έχουμε πάρα πολύ όμορφους, γεμάτους, πλούσιους μπουφέδες. Φοβερό φαγητό. Ωραίο κρασάκι προσφορά, πολύ ωραίο, να τσουγκρίσουμε τα ποτήρια μας στην υγειά των παιδιών που αγωνίζονται για τη ζωή τους, έτσι. Φέτος θα μας κάνουν όμορφη χορευτική εμφάνιση από την σχολή Κρατήρα, η Κατερίνα, τα ζευγαράκια αυτά που χορεύουν. Υπεροχότατα, ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Άρα λοιπόν, με την προσφορά των ρούχων, των κοσμημάτων, των παιδικών ρούχων που βλέπουμε τα παιδάκια έτσι εθελοντικά, τις κοπελίτσες, τις καλοφτιαγμένες που κατά ανάγκη δεν είναι επαγγελματίες μοντέλα,
να δείχνει τα ρούχα που δημοπρατούνται για τη φλόγα. Είναι και αυτό ένα όμορφο έτσι, θέαμα, ένα εικαστικό. Πόσο μάλλον όταν αποδίδει προς το Ταμείο της Φλόγας, γιατί η συγκεκριμένη εκδήλωση αποδίδει τα μέγιστα στον ετήσιο, στο ετήσιο σύνολο που εισφέρει η Φλόγα Μαγνησίας στα κεντρικά ταμεία της Φλόγας. Να το πούμε κιόλας, παρότι να μην χαρακτηριστώ και βέβαια λίγο αλαζονική, αλλά μετά από 35-36 χρόνια λίγο το δικαιούμαι να πω λίγο και κάτι παραπάνω. Από τα 19 τμήματα, παραρτήματα Φλόγας Μαγνησίας σε όλη την Ελλάδα που σήμερα έχουμε, γιατί όταν ξεκινήσαμε είχαμε μόνο 4, και φυσικά το τμήμα Φλόγας Μαγνησίας είναι από τις πρώτες επάλξεις στην περιφέρεια, στο οικονομικό κομμάτι εισφοράς είμαστε πρώτοι. Φυσικά και πρέπει να το πεις αυτό. Αν δεν πεις αυτό... Εντάξει. Θέρμα συγχαρητήρια, γιατί κάνετε πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά και εσύ και όλοι οι συνεργάτες σου και οι φίλοι της να Φλόγας. Να πούμε και κάτι που και εσύ μέσα σε αυτά τα χρόνια τυχαίνει να το ξέρεις ως δημοσιογράφος, ώστε μπορεί να είμαι το άτομο που από πολλά χρόνια τόλμησα να εκτεθώ, να μιλάω για τη διάγνωσή μας, για την εξέλιξη, να συνεχίζω με πείσμα, να πορεύομαι μες στη Φλόγα, αλλά κοντά μου, γύρω μου υπάρχουν πάρα πολύ δυνατοί γονείς, άξιες μανούλες, μάνες, πως τις λέει ο σοφός λαός, μάνες με δύο νι, μάνες που έχουν αγωνιστεί πολύ, μάνες που έτυχε να χάσουν και το παιδί τους, αλλά όλοι μαζί κάνουμε αυτό. Πολύ φαίνομαι, αλλά μου φαίνεται αυτό ήταν στη ζωή μου να είναι. Οπότε όποιος έρθει κάποια στιγμή στα γραφεία της Φλόγας εδώ στον Βόλο, πάντα δίπλα σου υπάρχουν μανούλες που δουλεύουν για τη Φλόγα, για το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, όλες τις εποχές του χρόνου για να βοηθήσουν τη Φλόγα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο, Ντίνα. Υπάρχουν προσκλήσεις ακόμα διαθέσιμες που μπορούν... Αγαπημένη μου, Άρτεμις δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Αλλά μπορούμε να πούμε στον κόσμο που θέλει, γιατί δεν είναι το θέμα μόνο να έρθουμε σε αυτό το δείπνο, μπορούν να αγοράσουν αυτή την πρόσκληση και να μην έρθουν. Συμφωνείς? Υπάρχουν λοιπόν διαθέσιμες να έρθουν να τις αγοράσουν, αλλά να μην παρευρεθούν, γιατί η ουσία δεν είναι το να παρευρεθούμε σε ένα δείπνο, αλλά να προσφέρουμε για αυτό που κάνετε. Ότι και θέλουμε πάρα πολύ να είναι όλοι κοντά μας έτσι, σε ένα χαρούμενο περιβάλλον, όπως δημιουργείται, αισιόδοξο εκείνη τη μέρα, αλλά πράγματι είναι και η πρώτη χρονιά που ξεπεράσαμε το 300, που δεν γίνεται μετά να εξυπηρετηθεί και να κρατηθεί έτσι δυνατά αυτή η εκδήλωση, αυτό το δείπνο εκεί στο χώρο αυτόν. Έτσι. Αντός τους ευχαριστούμε, θα ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους μας που με πάρα πολύ αγάπη το ζητάνε να είναι. Άλλη φορά, άλλη χρονιά να είμαστε καλά σε άλλη εκδήλωση. Καλά είναι να το σκεφτόμαστε λίγο πιο μπροστά, να οργανωνόμαστε, αλλά Έλληνες είμαστε, εντάξει. Δεν πειράζει. Ντίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε αυτό που κάνεις και θα είμαστε δίπλα σας όσο μπορούμε και εμείς, με το δικό μας χαράκι. Να είμαστε καλά, καλή συνέχεια.